Στο Ατσαλένιο η ομάδα K19 του Όφη φιλοξένησε την ΑΕΚ, η οποία μόλις στο 4ο λεπτό με την κεφαλιά του Χριστόπουλου προηγήθηκε 0-1. Στην επόμενη φάση μετά την πάσα του Καλαϊτζάκη, ο Σκέντζος έχασε την ευκαιρία να ισοφαρίσει για τον Όφη. Η ΑΕΚ όμως ήταν καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο. Στο 13ο λεπτό ο Μαχέρας έκανε το 0-2 και με τη συμπλήρωση του πρώτου ημιώρου ξανά ο Χριστόπουλος διαμόρφωσε το 0-3 στην αναμέτρηση. Στο δεύτερο ημίχρονο Όφη ήταν πολύ καλός. Μετά την παλιά του Μαρινάκη, ο Νικοκυράκης έφυγε στην αντεπίθεση και με ωραίο σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, μειώνοντας 1-3, ένα γκολ που έδωσε ελπίδες και ψυχολογία στον Όφη για την συνέχεια της αναμέτρησης. Σκόρερ ο αρχηγός ο Νικοκυράκης και μάλιστα είχε δύο μεγάλες ευκαιρίες με τον Καλαϊτζάκη και στη συνέχεια με την κεφαλιά του Αυγουστάκη ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ Θεοχάρης κράτησε το 1-3. Ήμασταν διαβασμένοι, θεωρώ. Χτυπήσαμε πάνω στις αδυναμίες του Όφη. Το εκμεταλλευτήκαμε γιατί ευτυχήσαμε τις ευκαιρίες να τις κάνουμε γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Τα παιδιά καταφέρανε και δείξανε προσωπικότητα στο δεύτερο ημίχρονο. Δώσανε το κάτι παραπάνω και αξίζουν συγχαρητήρια γιατί ήταν ένα παιχνίδι το οποίο δεν το παρατήσανε παρά το βαρύ σκορ από νωρίς. Στο γήπεδο της Ελιάς η K17 του Όφη αντιμετώπισε τον Παναθηναϊκό σε ένα παιχνίδι που είχε συναρπαστική εξέλιξη. Στο δεύτερο μόλις λεπτό μετά το κόρνερ του Αποστολάκη με πλασέ ο Μπερικάκης. Στο δεύτερο δοκάρι ήταν αμαρκάριστος, έδωσε προβάδισμα 1-0 στον Όφη. Στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερο στο πρώτο ημίχρονο. Ο Μακατουνάκης κράτησε το 1-0, όμως δεν τα κατάφερε στο 15 με την ωραία ενέργεια του Κρυπαράκου. Ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε 1-1. Στη συνέχεια, παραλίγο με τον Μπερικάκη, Όφη να πάρει εκ νέου προβάδισμα. Το γκολ όμως στο πρώτο ημίχρονο ήρθε για τον Παναθηναϊκό με τον Καρνέση. 1-2 στο δεύτερο ημίχρονο. Όφη ήταν πάρα πολύ καλός. Εδώ με τον Λέλεκα έχασε μεγάλη ευκαιρία. Είχε και δοκάρι με τον Μπερικάκη, αλλά και μεγάλη φάση με τον Κώστα Καφούση, τον αρχηγό. Η κυριαρχία του Όφη καρποφόρησε στο 71 μετά την ωραία ενέργεια του Θεοδοσουλάκη. Ο Λέλεκας έκανε το 2-2, όμως ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση σε εκείνο το σημείο και σε μια αντεπίθεση ο Μακροδημήτρης έδωσε εκ νέου προβάδισμα 2-3 στους πράσινους, όμως η τελευταία λέξη άνοιξε στον Όφη, σέντρα από τον Μπερικάκη, η μπάλα πέρασε στον Θεοδοσουλάκη που στο 77 έκανε το 3-3 τελικό αποτέλεσμα. Η αλήθεια είναι πως είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα, να βάλουμε αυτά που μας ζητάνε και οι coach μας και το staff μας. Όντως ήταν ένα πολύ δυνατό παιχνίδι, ένα ποιοτικό παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Θεωρώ πως ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα. Χάσαμε και εμείς αρκετές ευκαιρίες για να βάλουμε ένα τέταρτο γκολ, αλλά και Όφη. Την επιστροφή στα νικηφόρα αποτελέσματα ήθελε η ομάδα K15 του Όφη αντιμετωπίζοντας τον Αστέρα Τρίπολης στο γήπεδο της Ελιάς. Από την αρχή ο Όφη προσπάθησε να επιβάλλει το ρυθμό του, είχε μια καλή ευκαιρία με τον Καλανδινό στο πρώτο ημίχρονο. Τελικά το γκολ ήρθε στο 65, πάσα του Καλανδινού, πάρα πολύ όμορφη ενέργεια από τον Κωνσταντίνο Κακουλάκη και έξαλλοι πανηγυρισμοί για τα παιδιά του Όφη για αυτό το γκολ. Πανηγύρισαν και οι γονείς. 1-0, πανέμορφο τον γκολ από τον Κακουλάκη, νεωρός επιθετικός, πήρε την μπάλα και ιδιαίτερος πανηγυρισμός από τα παιδιά της K15. Ο Κακουλάκης είχε και μεγάλη ευκαιρία 5 λεπτά αργότερα, ο τερματοφύλακας του Αστέρα έκανε εντυπωσιακή επέμβαση, κράτησε το 1-0, το οποίο ήταν το τελικό σκορ. Έχω να πω ότι παίξαμε πάρα πολύ καλά, έβαλα ένα γκολ, ευχαριστώ την ομάδα μου πάνω απ' όλα. Και έχω να πω ότι ήταν μια πολύ καλή ομάδα η αντίπαλη.